στην αίθουσα της Σταυρικά, όπου δίνονται τα τρόφιμα από την περιφέρεια, όπως είχαμε πληροφορηθεί. Και εδώ βρίσκεται ο πρόεδρος των Πολυτέχνων, η κυρία Σεμία Μητσοτερομά, ο Παπαμελάς, με τους οποίους θα συνομιλήσουμε. Καλημέρα, κυρία Μητσοτερομά. Καλημέρα. Είναι πάλι οι μέρες που αποδεχόμεθα μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Δηλαδή, η περιφέρεια τα δίδει αυτά σε όλη την περιφέρειά της. Διαμέσου και διανέμονται διαμέσου των κοινωνικών πρωτοκολλίων της Εράσμης Μητροπόλεως. Εμείς ήρθαμε εδώ σαν αρρωγή και προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο του κοινωνικού πρωτοκολλίου, διότι όπως γνωρίζετε το κοινωνικό πρωτοκολλίο εξυπηρετεί σχεδόν όλους τους συνδημότες μας και έτσι υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ ημών και ημών και γίνεται μια σωστή δουλειά με αξιοπρέπεια. Σωστά. Και ο χώρος είναι ευπρεπής και μας επιτρέπει οι αποδέκτες να κάθονται σε ένα πολιτισμένο περιβάλλον και να γίνεται απρόσκοπτα η διανομή των τροφίμων. Και ευχαριστούμε θερμώς και τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Σωτρίλη, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος της υλοποίησης του προγράμματος, αλλά και τον κύριο Έπεργο, διότι η διαδικασία ξεκινά από τις υπηρεσίες πρόνοιας του επαρχείου, συνεχίζονται εδώ στο κοινωνικό μας πρωτοκολλείο και ό,τι μπορούμε και εμείς σαν σύλλογοι προσφέρουμε προκειμένου να γίνει καταμερισμός της εργασίας και να μην πέφτει όλο το βάρος στο κοινωνικό πρωτοκολλείο. Λοιπόν, να πάμε στον Παπαμελά. Καλημέρα. Και κάτι άλλο, να το διευκρινίσουμε. Είναι κάτι διαφορετικό από το ΤΕΒΑ. Το οποίο ΤΕΒΑ είναι ένα πρόγραμμα για το οποίο θα σας ενημερώσουμε σε ένα-δύο μέρες, που αφορά τον Δήμο των Καλλιμίων. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Εδώ είναι η περιφέρεια, από τα οποία τρόφιμα αυτά της περιφέρειας καλύπτονται και όλα τα γύρω νησιά του Βορείου Συγκροτήματος. Ας είναι καλά ο πατήρ Μελάς, πηγαίνει από μόνος του, είναι ένας ακάματος εργάτης και πηγαίνει σε όλα τα υπόλοιπα νησιά της επαρχίας μας. Αλλά και να ξέρετε ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και από το περίσσευμα όλου του συνόλου αυτού που μαζεύονται και για το κοινωνικό πρωτοκολλείο, συντίθονται όλοι οι πρόσφυγες, παύλα λαθρομετανάστες. Όλοι συντίθονται με αξιοπρέπεια. Έχουν κάθε μέρα ένα ζεστό φαγητό από τις γυναίκες, τις εθελόντριες που δουλεύουν και είναι αξιέμενες. Οι γυναίκες του Αγίου Μάματος της Ενορίας που στην αφάνεια δουλεύουν σε καθημερινή βάση προκειμένου να έχουν όλοι αυτοί οι ξένοι ένα ζεστό φαγητό, ένα πιάτο ζεστό φαγητό το μεσημέρι. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο καλή σας ημέρα, καλημέρα σας. Να μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες του Σωτηρομενάρχου μας κύριο Παϊσίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρειά μας, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον νέο Αντιπεριφερειάρχη αυτού του κομματιού της πρόνοιας, της περιφέρειας και βέβαια τα μέλη του επαρχείου, τον κύριο Έπαρχο και τις κυρίες οι οποίες δουλεύουν με πολύ ζήλο για να μπορέσουμε να βγάλουμε τους ονομαστικούς καταλόγους και να υλοποιήσουμε, να πάρει σάρκα και ωστά αυτό εδώ πέρα το εγχείρημα. Όπως είπε και η κυρία Αντιδήμαρχος, δεν έχει καμία σχέση με το ΤΕΒΑ και αυτό πρέπει, αυτό είναι ένα μήνυμα προς πάση κατεύθυνση, να μην μπερδευτούμε και βεβαίως να ξέρουμε, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα ότι το ΤΕΒΑ την ευθύνη την έχει όλη ο Δήμος. Ο Δήμος της Καλλίμνων και της Καρπάθου. Και βέβαια, όσον αφορά για το χώρο συγκρότημα που είναι τα μικρά νησάκια, Λειψούς, Λέρο, Πάτμο και Αστυπάλια, μπορεί να έχει, αλλά είναι σε πολύ μικρή ποσότητα. Ενδεικτικά να σας πω ένα πράγμα, ότι εμείς σαν Παντοπολείο μπορεί να έχουμε 60-70 άτομα στους Λειψούς, το ΤΕΒΑ στους Λειψούς έχει 3 άτομα. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε, η διαφορά της κλίμακας, πόσο απαραίτητο είναι το Παντοπολείο μας να είναι πάντα ενεργό, ειδικά αυτό το διάστημα. Και το Παντοπολείο της Μητροπόλεως, παράλληλα που εδώ συστεγάζονται και τα δύο,
Έχει να κάνει βεβαίως με τους ενδεείς αδερφούς μας, τους μετανάστες, παύλα, λάθρο μετανάστες. Οικονομικοί μετανάστες και λοιπά, ναι. Οικονομικοί μετανάστες και τα λοιπά, όπως και να τους ονομάσουμε, αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι και βέβαια δεν ξεχνάμε και το δικό μας κομμάτι που έχουμε τους εσωτερικούς μετανάστες καθημερινά και όχι μόνο για την Κάλυμνο, αλλά και για τα γύρω νησάκια που πάμε, η Μητρόπολη μας. Δεν μπορεί να γυρίζει αδιάφορα. Βεβαίως το κυρίο μέλημα της Εκκλησίας είναι ο ευαγγελισμός των ψυχών και η πνευματική κατάρτιση των οπιστών, αλλά δεν μπορούμε και να διαφορούμε σε αυτό το κομμάτι. Σωστό. Ειδικά αυτό το διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Ψαρβά. Ευχαριστούμε και τις χώρες. Αν και δεν θα ξαναπούμε για το διαβάσιο. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Θα ξαναπούμε. Και ο έπαρχος της Καλλίνος, ο κ. Μανώλης Μητσοτήρης, και εγώ για αυτό το πρόγραμμα της περιφέρειας που δίνεται μέσα. Και βέβαια, όπως μας είπαν και ο παπά Μελάς και η κυρία Σεμίραμης Ψαρωμπά, είναι ένα πρόγραμμα, κύριε έπαρχε, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δίνονται πάρα πολλά τρόφιμα. Ναι, το έχουμε ξαναδεί αυτό στο νησί μας. Καλημέρα καταρχήν. Ήρθα και εγώ εδώ στον προαύριο χώρο του Αγίου Μάματος, στην Ενωρία, να δούμε πώς εξελίσσεται η διανομή των τροφίμων. Να πούμε ότι είναι τα τρόφιμα από το κοινωνικό παντοπολείο της περιφέρειας. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το λέμε ότι η περιφέρεια, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες τις σημερινές και του κόσμου, διέθεσε εξιδίων πόρων 1 εκατομμύριο ευρώ για να ενισχύσει κάποιες ομάδες συμπολιτών μας οι οποίες έχουν ανάγκη. Και μάλιστα προσπαθήσαμε αυτές τις άγιες μέρες να επιταχύνουμε το πρόγραμμα. Μήπως και καταφέρουμε κι εμείς, όπως και το πετύχαμε, να έρθουν πιο γρήγορα τα τρόφιμα λόγω Χριστουγέννου, να μπορέσουν και κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως δεν μπορούν να πάρουν κάποια βοήθεια και από την περιφέρεια. Ένα σημαντικό πρόγραμμα το κοινωνικό πρωτοπολείο, το οποίο ενισχύεται συνεχώς από ιδίους πόρους της περιφέρειας. Και μάθαμε ότι είναι και μάλιστα το πρόγραμμα πολύ σημαντικό, γιατί δίνει και πάρα πολλά τρόφιμα. Δίνει πάρα πολλά τρόφιμα. Αν θυμάμαι καλά, από ό,τι μου είπαν τα παιδιά χθες, είχαμε. Λάδι, σπορέλαιο, ζάχαρη, αλεύρι, όσπρια, όλα αυτά. Δεν είναι. Είναι καλά τρόφιμα. Αυτά που συνήθως παίρνουμε και εμείς από το πρωτοπολείο. Βέβαια, βέβαια. Που τα έχουμε ανάγκη αυτές τις μέρες. Είναι σήμα πάρα πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με την υπηρεσία τη δική μας και τον κατάλογο τον οποίο έλαβα χθες, περίπου 700 άτομα από την Κάλυμνο θα ευνοηθούν από αυτό το πρόγραμμα. Είχε επαναληφθεί αρχές του χρόνου, να θυμάστε καλά, και ξανά πάλι τώρα, πριν τα Χριστούγεννα. Καλή δουλειά, πολύ καλή. Εγώ θέλω δουλειά, να πω μέσα να δω πώς εξελίσσεται η διανομή, να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σεβασμιό του, τον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παΐσιο και τον πατήρ Μελά, οι οποίοι συνεργάτες μας στη διανομή των τροφίμων. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό εδώ που γίνεται. Επίσης, τον Σύλλογο των Πολυτέχνων με την κυρία Ψαρωμπά και τον Σύλλογο των Τριτέχνων με την κυρία. Δεν μου λέτε κάτι, κύριε Μουσουλή. Αφήστε με κύριε Χαρματάκη, θα σας απαντήσω. Ευχαριστίες. Να ευχαριστήσω επίσης και τους συνεργάτες μου στο γραφείο, το γραφείο του Κοινωνικής Κοινωνικής Πρόνοιας. Έτσι, όλοι αυτοί βοήθησαν για να γίνεται αυτό που γίνεται σήμερα εδώ και το κοινωνικό. Τώρα σας ακούω. Ναι, θέλαμε με την ευκαιρία που είστε εδώ να μας πείτε τι έγινε χθες με τη σύσκεψη με τον αντιπεριφερειάρχη και επίσης με το θέμα του κλαδέματος που επιτέλους ξεκίνησε. Αν δεν ήσασταν και εσείς, θα τα είχα ξεχάσει τώρα. Α, βλέπετε δύο, λοιπόν. Δύο σημαντικά θέματα τα οποία έλαβαν χώρα εχθές. Χθες έγιναν δύο συσκέψεις. Μία στις 2 το μεσημέρι και μία στις 6 ώρα το απόγευμα στο επαρχείο μας. Παρόν βέβαια ο αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα, ο κύριος Τζανετίνης. Στην πρώτη σύσκεψη είδαμε όλους τους φορείς που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Μελισσοκόμους, χτινοτρόφους, γεωργούς, βαθύ, αφιπετράν κτλ. Άκουσε τα προβλήματά τους. Άκουσε τα προβλήματά τους, πήρε κάποιες σημειώσεις, κάποιες σημειώσεις και πριν έρθω μπαίνοντας στο προάβλιο, μου έλεγε ότι ένα θέμα το λύσαμε, πήγαινε στο επαρχείο να το δεις. Δηλαδή δουλεύουν κάποια πράγματα αμέσως. Και αυτό είναι σημαντικό. Γιατί αυτό αφορούσε ένα πρόβλημα που είχαν οι αλλοίς, κάποιοι αλλοίς εδώ οι οποίοι δεν μπορούν να ταξιδέψουν, ψάχνουν με το ΦΕΚ της παράδεσης κτλ. Κατάφερε ο κύριος Τζανετίνης σήμερα, το βρήκε, το έχει στο επαρχείο, στο τμήμα αλλοίας. Θα το λάβω εγώ, θα το στείλω και στο λιμεναρχείο, ώστε κάποια πράγματα να κινηθούν πιο γρήγορα για τις ψαράδες μας, οι οποίοι είναι τώρα εδώ και πάρα πολλούς μήνες, αρκετούς μήνες άνεκτοι. Πολύ καλό αυτό. Σε 6 ώρα το απόγευμα η δεύτερη σύσκεψη, ειδική σύσκεψη για τους μελισσοκόμους και για το μελισσοκομικό, για την πιστοποίηση του μελιού μας. Αυτό αν γίνει. Είχαμε ένα θεματάκι, το οποίο όμως όλα εχθές έληξαν ομαλά. Παρόν ήταν και ο κύριος Δήμαρχος, οι μελισσοκομικοί σύλλογοι του νησιού μας, οι δύο σύλλογοι.
και εξελίχθησαν όλα ομαλά. Ήταν και ο υπηρεσιακός, ο Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας, ναι, ο οποίος σχετίζεται με την πρωτογενή τομέα, όπως και ο ανάδοχος μελετητής του έργου, ο οποίος θα πρέπει να καταθέσει τη μελέτη. Δόθησαν κάποιες εξηγήσεις εκατόρευτων, ναι, των μελών, και νομίζω ότι όλα έρχεσαν ομαλά. Συνεχίζει η περιφέρεια και το επαρχείο μας, με βάση την απόφαση της Περιφερειακού Συμβούλου του 2017 για την πιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης του μελιού μας. Ναι. Είναι καλά, κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ναι. Χαρήκαμε γιατί όλα κύλησαν ομαλά. Πολύ το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος. Το κλάδεμα. Ξεκίνησαν και οι κλαδεύσεις. Mm-hmm. Ξεκίνησαν από τα βόρεια του νησιού μας, για του επαρχιακού δρόμου. Και εδώ βέβαια συνιστούμε και εμείς μια ιδιαίτερη προσοχή στους οδηγούς, γιατί θα βρίσκονται τώρα αυτές τις μέρες, ναι, κλαδιά στους δρόμους. Προσπαθούμε να τα μαζεύουμε, να τα βγάλουμε από τον επαρχιακό δρόμο. Όμως και αυτό το πράγμα δρομολογεί. Αυτό δεν μας πειράζει τόσο πολύ, γιατί πράγματι θα βγουν. Εκείνο που μας πειράζει, κύριε Έπαρχε, είναι τα μπάζα που πετάνε, τα σκουπίδια που πετάνε. Τα κλαδεύετε, ναι, έτσι κι αλλιώς, ναι, θα τα πάρετε. Θέλει. Εντάξει, αυτό, ναι, έχει να κάνει με όλους μας. Έτσι, ναι, δεν έχει να κάνει ούτε με το Δήμο, ούτε με την, όχι, την περιφέρεια. Είναι θέματα παιδείας. Με την οντροπία. Με την οντροπία. Με τον καθένα ξεχωριστά έχει να κάνει. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ και ευχαριστώ εσάς που μας βοηθάτε και μας δίνετε ευκαιρία να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.